να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Λεβέντη. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά, κύριε Λεβέντη, τις κινήσεις και την, όλη αυτή την παρτίδα. Είναι μια ξεχωριστή παρτίδα αυτή που στείλει ο κύριος Ερντογάν. Περνώντας τη σκυντάλη από την συνάδελφο Μαριάννη Ζαχαράκη, θα έλεγα ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει να βρίσκεται με το όπλο παραπόδα. Έτσι, εάν η Τουρκία παραπατήσει στο ρόλο της ως ουδέτερου διαμεσολαβητή, να πάρει το φυσικό της ρόλο η Ελλάδα ή ακόμα και η Κύπρος. Η Τουρκία σήμερα, έναν μουσουλμανικό κράτος, έχει κλέψει το ρόλο του διαμεσολαβητή σε μία διένεξη μεταξύ δύο κατά βάση χριστιανικών ορθόδοξων εθνών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Μάλιστα, εμφανίζεται ως αδέκαστος διαμεσολαβητής, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Η Τουρκία έχει πωλήσει τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα Bayraktar, τα οποία έχουμε πληροφορίες ότι έχουν προκαλέσει απώλειες σε φάλαγγες ρωσικών τάγκς και αρμάτων μάχης. Υπάρχουν και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι υπάρχουν Τούρκοι χειριστές στην Ουκρανία. Έχω την άποψη ότι η ελληνική και η κυπριακή στάση είναι εσφαλμένη. Διότι το να συνταχθεί Κύπρος και Ελλάδα με τη Δύση, συλλήβη, είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Γιατί το λέτε αυτό? Κατά πρώτο λόγο, ας πάρουμε το κλείσιμο του αεριού χώρου στις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες. Η Κύπρος έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα τουριστών, το ρεύμα από την Ρωσία. Το τουριστικό ρεύμα από την Ρωσία είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Πού διοχετεύεται αυτό το τουριστικό ρεύμα, το οποίο θα ερχόταν σε Ελλάδα και Κύπρο? Στην Τουρκία. Βγαίνει κερδισμένη η Τουρκία. Κατόπιν, έχουμε το ζήτημα της ελληνικής μειονότητας στη Μαριούπολη. Ναι. Έχουμε πάρει μια αντιρωσική στάση. Η εξέλιξη στο πεδίο της μάχης είναι είτε μας αρέσει είτε όχι. Η περιοχή της Μαριούπολης θα βρεθεί σε ρωσικά χέρια. Θα είναι υπό ρωσικών έλεγχων. Και Ελλάδα και Κύπρος βρισκόμαστε μέσα στη μαύρη λίστα των εχθρικών κρατών του Κρεμλίνου. Βρισκόμαστε όμως και στη λίστα των ευρωπαϊκών κρατών της Ευρώπης, της Δύσης, που έχει επιβάλει πολύ σκληρές κυρώσεις και περιμένουμε κι εμείς, εάν ξαναγίνει το οτιδήποτε με την Τουρκία, να αντιδράσουν ανάλογα οι Ευρωπαίοι. Θέσατε το δάχτυλο υπό τον τύπο των ήλων, νομίζω. Δεν έχουμε δει σοβαρές κυρώσεις για όσες παραβιάσεις της Κυπριακής ΑΟΣ. Τρία χρόνια τα ζητάμε. Αθήνα, Λευκοσία, τρία χρόνια το ζητάμε να μπουν κυρώσεις. Είδαμε μια άλλη στάση της Ευρώπης, μια άλλη, άλλα αντανακλαστικά με την Ουκρανία. Μετά από αυτό δεν θα υπάρχει προηγούμενο? Δεν θα είναι κάτι που μπορούμε και η Ελλάδα και η Κύπρος να επικαλεστούμε? Κοιτάξτε, οι κυρώσεις δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Οι κυρώσεις προκαλούν ζημιά σε όλους. Δεν είναι, είναι ένα lose-lose game. Χάνουν οι πάντες. Άρα τι έπρεπε να γίνει, κύριε Λεβέντη? Ας το δούμε συγκριτικά. Η Κύπρος που τελεί υπό εισβολή, η Ελλάδα που έχει τα θέματα που έχει,
έπρεπε να παραμείνουν αδιάφορες απέναντι στην ρωσική εισβολή, απέναντι στην Ουκρανία. Όχι. Αλλά... κατά δίκη βεβαίως, ανθρωπιστική κρίση η οποία είναι η χειρότερη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά θα έπρεπε να είμαστε φιδωλοί στην υιοθέτηση των κυρώσεων. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λεβέντη. Ευχαριστούμε πολύ και τη Μαρία και εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Μαρία τη Ζαχαράκη. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξαναλέμε, αυτό το ραντεβού του κύριου Μπάιντεν με τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν.